στο περιθώριο της συναυλίας συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων της εταιρείας Κατσέλης, συζητάμε στο προάβλιο της ΕΡΤ με τον κύριο Θοδωρή Παλιώτη, ο οποίος είναι εργαζόμενος στο Κατσέλη. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που μιλάτε στο βαθικό κοινό. Θέλαμε να ρωτήσουμε, να μας πείτε μερικά πράγματα για την εταιρεία και για τον αγώνα και για τις προοπτικές που ανοίγονται. Καλησπέρα σας. Τις τελευταίες μέρες έχει κατατεθεί, όπως ξέρουμε όλοι, μια αίτηση πτώχευσης της εταιρείας Nutriart, η οποία εταιρεία Nutriart εκμεταλλεύεται τα εμπορικά σήματα Κατσέλη, Σαλατίνη και Ελβιπέτ. Να ξεκινήσουμε μια ιστορική αναδρομή και να πούμε ότι μέχρι το 2008 η εταιρεία Κατσέλη τουλάχιστον ήταν μια κερδοφόρα επιχείρηση, ήταν μια παραγωγική επιχείρηση, η οποία έφτιαχνε ποιοτικά προϊόντα αρτοποιίας και τα οποία προϊόντα έπαιρναν σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Ήταν μια κερδοφόρα επιχείρηση με ένα τζίρο 85 εκατομμυρίων ευρώ και με ένα χαμηλό δανεισμό γύρω στα 20 εκατομμύρια. Το 2007 έγινε μια πρόταση εξαγοράς από τον όμιλο Δαβίδ και η εταιρεία εξαγοράστηκε και πέρασε στον έλεγχο του ομίλου Δαβίδ. Το θέμα εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η εξαγορά έγινε με δανεικά χρήματα από τον όμιλο Δαβίδ ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Από δανεικά από την τράπεζα Πρόνο. Δηλαδή θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο όμιλος αγόρασε μια εταιρεία χωρίς να βάλει δραχμή από την τσέπη του και με δανεικά. Από εκεί και πέρα άρχισε η καθοδική πορεία της εταιρείας. Επειδή ένας λόγος σημαντικός ότι φορτώθηκε το δάνειο αυτό για την εξαγορά φορτώθηκε στην καινούργια εταιρεία, στην Nutriart. Οπότε το σχήμα από την αρχή προφανώς ήταν θνησιγενές, με την έννοια ότι είχαμε 120 εκατομμύρια δανεισμό. Άστοχες επιλογές, οι οποίες δεν ξέρουμε αν ήταν άστοχες επιλογές γενικά και αόριστα ή αν ήταν μέσα στο χαρακτήρα της πολιτικής του ομίλου, οδήγησαν την εταιρεία σε οικονομική ασφυξία. Και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Υπήρχαν τα τελευταία 3 χρόνια υπήρχε θέμα οικονομικής ρευστότητας της εταιρείας. Προσπαθήθηκε να γίνουν κάποιες διαδικασίες και ανακεφαλαιοποίηση και χρηματοδότηση από τις τράπεζες σε ένα σύνολο 14 πιστωτριών τραπεζών. Καθυστέρησαν αυτές οι διαδικασίες με αποτέλεσμα η εταιρεία να οικονομικά να στραγγαλιστεί. Και φτάσαμε σήμερα να κατατεθεί αίτηση πτώχευσης. Οι εργαζόμενοι και κάθε κοινά σκεπτόμενος άνθρωπος, βέβαια, θεωρεί ότι μια τέτοια εταιρεία δεν μπορεί να κλείσει. Είναι μια εταιρεία η οποία δεν παράγει προϊόντα πολυτελείας, παράγει προϊόντα πρώτης ανάγκης, παράγει ψωμί. Η αγορά του ψωμιού έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Εμείς δεν είμαστε θύματα της κρίσης. Στην κρίση εμείς ίσα ίσα μπορούμε να βγούμε και κερδισμένοι. Η πτώση στον κλάδο του ψωμιού είναι της τάξης του 3-4%. Οπότε η εταιρεία μας θεωρούμε ότι είναι βιώσιμη. Οι εργαζόμενοι στην ελεύση που έχουν κάνει έχουν αποφασίσει ότι θα προσπαθήσουν και δεν θα επιτρέψουν να κλείσει εταιρεία και θα προσπαθήσουν να επαναλειτουργήσουν το εργοστάσιο. Απαιτούν να ξαναλειτουργήσουν το εργοστάσιο, θεωρούν ότι χαρακτηριστικά έτσι όπως λέμε ότι είναι ύβρις σήμερα να λιποθυμούν τα παιδιά στο σχολείο και μια εταιρεία που παράγει ίδιος πρώτης ανάγκης το ψωμί να κλείνει. Πανάκριβα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν και μπορούν να τροφοδοτήσουν μονάδες νοσοκομιακές, σχολικές, νηπιαγωγεία, στρατό, τα νοικοκυριά που μπορούν να μπαίνει ένα φτηνό και ποιοτικό προϊόν να κλείνει. Θεωρούμε ότι είναι έγκλημα. Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Να μην κρατάει την πακέτα και να διευθύνει τις και καλά αντιθέσεις ανάμεσα στον όμιλο και τις τράπεζες, αλλά να πάρει θέση. Τη θέση και τη λύση θα πρέπει να τη βρει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να ανοίξει το εργοστάσιο και σε αυτή την κατεύθυνση που είπαμε, δηλαδή να τροφοδοτεί τον κόσμο και τις σχολεία, οργανισμούς, να τροφοδοτεί με είδος πρώτης ανάγκης ψωμί. Οι εργαζόμενοι αποφασισμένοι δεν θα κάνουν πίσω. Το εργοστάσιο θα πρέπει να ανοίξει και θα ανοίξει. Θα πρέπει να δουλέψει. Όπως είναι συγκεκριμένα, όλοι οι εργάτες της παραγωγής
θα πρέπει αύριο το πρωί να βάλουμε μπρος και να ζυμώσουμε και να βγάλουμε προϊόν στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ευχαριστώ.